Επιτροπή για την ιδιαίτερα τιμητική πρόσκληση να παρουσιάσω ε, νεότερα δεδομένα στη διαφορική διάγνωση των θρομβωτικών μικροαγκιοπαθειών και να κάνουμε μια αναφορά στους στοχευμένους παράγοντες που έχουν εισέλθει στη θεραπευτική αυτών των ε, καταστάσεων πρόσφατα σχετικά. Καταρχάς, θα πρέπει να ορίσουμε τι σημαίνει θρομβωτική μικροαγκιοπάθεια. Οι θρομβωτικές μικροαγκιοπάθειες είναι ένα σύνολο διαταραχών που χαρακτηρίζονται από μικροαγγειοπαθητική αιμολυτική ανεμία, η οποία ε, από εμάς του σωματολόγους διαγνώσκεται πολύ εύκολα με το επίχρησμα αίματος όταν δούμε σχιστοκύτταρα στο περιφερικό αίμα και χαρακτηριστικές μεταβολές στο βιοχημικό έλεγχο με αύξηση της γαλακτικής αφιδρογονάσης. Ε, μείωση του έως εξαφάνιση των αποτοσφαιρινών και αύξηση της χολεριθρίνης, ειδικά της εμέσης. Ε, υπάρχει θρομβοπενία, σημαντικού βαθμού θρομβοπενία, η οποία επιβεβαιώνεται και στο επίχρησμα, πάντα, καθώς και θρομβωτικές βλάβες μικρών αγκίων με αποτέλεσμα δυσλειτουργία οργάνων. Στο διάγραμμα αυτό γίνεται μία διαφορική διάγνωση και παρουσίαση παράλληλου του συνόλου των θρομβωτικών μικροαγκυπαθειών ο κύριος εκπρόσωπος που απασχολεί και είναι και αιματολογικό επίγον περιστατικό είναι η θρομβωτική θρομοπενική πορφύρα, η οποία γνωρίζουμε ότι για να τη διαγνώσουμε πρέπει να έχουμε επίπεδα της μεταλλοπροϊνάσης Adams 13 κάτω από 10%. Είναι πολύ σημαντικό να έχει ληφθεί ένα πολύ καλό ιστορικό από τον ασθενή, διότι διότι... Πολλέ συνεπάρχουσε παθήσει καταστάσει μπορούν να οδηγούν σε μικροαγκυπαθητική θρομβωτική αιμολυτική ανεμία, η οποία να μην είναι TTP, θρομβωτική θρομβωτική πορφύρα, όπω είναι αυτό αν εσπαθεί ειδικά το αντιφοσβολυπηδικό σύνδρομο και ο συστηματικό ερθηματόδη λύκο, καθώ και φάρμακα, ειδικά χημεθεραπευτικά ή κάποια ανοσοκατασταλτικά. Ε, Κακοήθειε γενικότερα. Το HIV κάνει ένα σύνδρομο που προσωμιάζει με TTP σε κάποιε περιπτώσει. Το σύνδρομο HELP στι εγγύου και τα αιμολυτικά ουρεμικά σύνδρομα, τα κλασικά με την τοξίνη ε, ΣΥΓΑ, είτε το άτυπο αιμολυτικό ουρεμικό για το οποίο θα μιλήσουμε περισσότερο αναλυτικά. Σε, ένα, σε, μια σχετικά παλιά δημοσίευση, ε, οδηγία της Βρετανικής Αιματολογικής Εταιρείας, περιλαμβάνεται ο απαραίτητος διαγνωστικός έλεγχος όταν τεθεί η κλινική υποψία της παρουσίας μιας τρομβωτικής μικροαγκυπαθητικής αιμολυτικής ανέμειας. Ε, μπορεί να, μην, ε, να φαίνεται μεγάλη διαφάνεια και πλούσια σε ε, πληροφορία, αλλά είναι όλη η πληροφορία και εγώ θα ήθελα κάνω ένα σχόλιο ότι τα βρετανικά ε, δημοσιεύματα οδηγιών είναι πάντα πολύ βοηθητικά στον κλινικό γιατρό, γιατί είναι αναλυτικότητα και δεν χάνουν σχεδόν τίποτα από αυτά που πρέπει να δει. Εδώ βλέπουμε ενδεικτικά ότι πέρα από τον κλασικό έλεγχο με γενικαίματο και βιοχημικό έλεγχο θα πρέπει να κάνουμε απεικονίσει για να αποκλείσουμε κακοήθειε συνήθω ή σοβαρέ λοιμώξει. Θα πρέπει να στείλουμε ένα πλήρε πάνελ ανοσολογικό. Θα πρέπει να κρατήσουμε δείγματα για ε, αποστολή μέτρηση τη Άνταμ 13 μεταλλοπροτεεινάση, συγγνώμη ε, καθώς και να γίνουν και πιο ειδικέ εξετάσεις, όπως είναι καλλιέργειες κοπράνων για να ζητήσει τοξίνης ε, και άλλα. Ε, από όλη αυτή τη διαφάνεια, όμως, η πιο σημαντική πρόταση φαίνεται εδώ ότι όλα τα δείγματα πρέπει να ληφθούν πριν ξεκινήσουμε την πρώτη πλασμαφαίρεση. Στον πίνακα αυτό φαίνονται πάλι ενδεικτικέ ενδεικτικές εξετάσεις που πρέπει να σταλούν και η διαφορική διάγνωση με βάση τα αποτελέσματα κάποιων από αυτές. Βλέπουμε, ας πούμε, ενδεικτικά ότι ε, όταν έχουμε θετική κούμπς, δεν μιλάμε για TTP. Είναι, είναι κλασική γνώση αυτή. Ε, δεν έχουμε θετική κούμπς στην TTP. Ε, είναι τα επίπεδα του αντιγόνου Adams 13 και της δραστικότητας Adams 13. Όταν είναι χαμηλά, μιλάμε για TTP. Όταν είναι ψηλά, δεν μιλάμε. Πάμε για, την, για το αιμολυτικο ρεμικό σύνδρομο ή άλλες καταστάσεις. Ε, και στη συνέχεια, εδώ θα δείξουμε σε αυτό τον πίνακα, συνήθι μεταβολέ των εργαστηριακών τιμών στι θρομβωτικέ μικροαγκαιοπάθειε. Είναι αυτό που είπαμε, παρουσίαση χιστοκυτάρων, θρομβοπαινία από το επίχρησμα, είναι αυξημένα ε, τα επίπεδα τη ε, γαλακτική αφιδρογονάση, των δικτυοερυθροκυτάρων, τη έμεση χολεριθρίνη, φυσιολογικέ δοκιμασίε τη πήξη, σημαντικό, γιατί εκεί πάμε στη διαφορική δύναμη με την DIC, με την ΔΕΠ. Ε, Καθώ επίση και επίπεδα την Dimer και ενοδογών που συνήθω είναι φυσιολογικά εδώ πάλι έχουμε έναν πίνακα που γίνεται μια διαφορο... διαφορική, διαφορική με βάση τα αποτέλεσμα των εξετάσεων. Αυτά που πάμε και πιο πριν. Είναι αρκετά διαφωτιστικό γιατί εδώ, αφού έχει γίνει ο έλεγχο ο αρχικό, ξεκινάνε πλάσμα αφαίρεση και όταν δεν υπάρχει ε... μείωση το άντρα 13, πάμε κυρίω στο άτυπο αιμολυτικό ορεμικό. Όταν υπάρχει έλλειψη, μιλάμε για την κλασική TTP εδώ γράφει για τη συγγενή τύπη. Η συγγενή τύπη είναι κάτι πολύ σπάνιο ε, και δεν το βλέπουμε πολύ συχνά. Η, στην οξεία φάση αντιμετώπιση είναι η ίδια με πλασμαφαίρεση, αλλά στη συνέχεια εδώ έχουμε τακτικές ενχύσεις πλάσματος ε, και δεν έχει θέση η, ανοσ, θεραπεία. Σε αυτό το πίνακα φαίνονται όλες οι θρομβωτικές μικροαγγειοπάθειες η συχνότητά του και η θεραπευτική αντιμετώπιση. Θα μπορούσε η ομιλία δηλαδή να είναι μόνο αυτό ο πίνακα μαζί με την επόμενη σελίδα, γιατί δεν χωράγαν σε μια διαφάνεια. Εδώ υπάρχουν όλα τα στοιχεία όλων των θρομβωτικών μικροαγκιοπαθειών και η αντιμετώπιση τους και τα χαρακτηριστικά τους. Ενδιαφέρον έχει να πούμε ότι σε μεταστατική κακοήθεια έχουμε συχνά η τέτοια εικόνα. Μας καλούν συχνά οι συνάδελφοι και οι ογκολόγοι και παθολόγοι καμιά φορά ότι υπάρχει μια TTP πιθανή, αλλά λέμε ότι είναι σχετιζόμενη με καρκίνο θρομβωτική μικροαγκιοπάθεια σε πάρα πολύ σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις. Όταν είναι διαγνωσμένη η κατάσταση. Συνήθω με εικόνα TTP έρχεται ένα αδιάγνωστο καρκίνο καμιά φορά. Ε, τα φάρμακα είναι πολύ σημαντικό παράγοντα που προκαλούν θρομοτική μικροαγκαιοπάθεια. Ε, Όπω είπαμε, είναι διάφορα ανασοκατασταλτικά, κυκλοσπορίνη, τα κρόλιμου, ε, κάποια χημιοθεραπευτικά ή, ή γεμσίταμπίνη, πολύ χαρακτηριστικά. Ε, υπάρχει σχετιζόμενη με μεταμόσχευση τη θρομοτική μικροαγκαιοπάθεια, η οποία με μεταμοσχευση τη θρομοτικη είναι μια οντότητα που δεν πρέπει να διαφεύγει και αφορά τόσο σε μεταμοσχεύσεις αιματολογικές συνήθως, όσο και σε συμπαγόν οργάνων, του HIV, όπως είπαμε, και άλλες πιο σπάνιες καταστάσεις. Ε, τώρα, θα εστιάσουμε, όπως είπαμε στην, αρχή, στην ομιλία μας, τις δύο κυριότερες καταστάσεις που αφορούν και τους αιματολόγους, όπως είναι η TTP και το άτυπο αιμολυτικό ουρεμικό. Η θροβοτική θρομονική πορφύρα είναι μια διαταραχή, η οποία είναι κυρίω μεσολαβούμενη από ανοσολογικό μηχανισμό, στο 95% των περιπτώσεων. Η ετήσια ετ 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 επίπτωση εκτιμάται σε 2 με 6 περιπτώσει ανά εκατομμύριο. Έχει μεγαλύτερη επίπτωση σε ενηλίκου από ό,τι σε παιδιά και κυρίω σε, σε γυναίκε από ό,τι σε άνδρε. Είναι συχνότερη στην τέταρτη δεκαετία τη ζωή. Και επιπρόσθετοι παράγοντε κινδύνου είναι η ομάδα αίματο 0, υπάρχει παχυσαρκία και η αφρικανική καταγωγή. Σε αυτή την εικόνα φαίνεται πολύ καθαρά η φυσιοπαθολογία της τρομοποτικής τρομοπονικής πορφύρας, όπου έχουμε κυκλοφορούντα ε, πολυμερή του φόνου μεγάλου μεγέθους, λόγω της απουσίας της μεταλλοπρωτεϊνάς της Άνταλς 13 που κόβει αυτά τα μεγάλα πολυμερή, ε, έχουμε, λόγω της παρουσίας των πολυμερών αυτών, σύνδεση αιμοπεταλίων ε, μαζί τους και με το ενδοθήλιο, οπότε έχουμε ε, θρόμβωση Παρουσία ε, σχιστοκυτάρων γιατί όπω διέρχονται τα ερυθρά ε, κόβονται στη μέση, όπω φαίνεται πολύ χαρακτηριστικά σε αυτό το σχήμα και δημιουργία μικροθρόμων. Ε, δεξιά βλέπουμε τη φυσιολογική κατάσταση. Όταν έχουμε Adams 13, κόβονται τα μεγάλα πολυμερή του φόνο και δεν έχουμε τέτοια φαινόμενα. Η κλινική εικόνα τη TTP περιλαμβάνει διάφορε ε, εκδηλώσει. Η συνηθέστερη είναι η παρουσία μικροαγκυπαθητική εμολυτική ανεμία και θρομβοπαινία. Και ό,τι έχει να κάνει με αυτά. Δηλαδή, πετέχει ενδεχομένω, αιμορραγικά στοιχεία, ε, κάποιε φορέ νευρολογικά συμπτώματα ή και νεφρική δυσλειτουργία που είναι εργαστηριακό έβριμα. Ε, σε πολλέ περιπτώσει έχει προηγηθεί μια ιογενή λίμωξη, κοιλιακό άλογο ή διάρρεια. Είναι αρκετά σύνηθε έβριμα. Εδώ όμω αξίζει να πούμε κάτι. Από τα παλιά χρόνια που αυτό είχε ατονίσει στην εποχή που ήμουν εγώ φοιτητή ιατρική, οι φοιτητέ ιατρική μαθαίνανε πεντάδε και τριάδε για διάφορε καταστάσει. Η κλασική πεντάδα τη TTP, λοιπόν, που αποτελείται από μικρογευαθμική μολυντική ανεμία, πυρετό, νευρολογικά συμπτώματα, νεφρική δυσλειτουργία και θρομοπένεια, εμφανίζεται, εμφανίζεται και τα πέντε μαζί, μόνο στο 7% των περιπτώσεων TTP. Άρα δεν είναι ασφαλέ να περιμένουμε να συμπληρώσουμε την πεντάδα, αν έχουμε την κλινική υποψία για την TTP. Και μαζί με την κλινική υποψία για τον εργαστηριακό έλεγχο, πολύ χρήσιμα είναι τα σκορ που έχουν υιοθετηθεί για την πιθανότητα να υπάρχει γνήσια TTP με το γαλλικό σκορ που αποτελείται από δύο παραμέτρους, τον αριθμό των αιμοπεταλίων και τα επίπεδα κρεατινίνης και το plasmic score, το οποίο είναι πιο πληροφοριακό, πιο χρήσιμο θα έλεγα, που έχει αυτές τις δύο παραμέτρους, αλλά έχει και τους δείκτες εμόλυσης, έχει την παρουσία ή όχι ενεργού καρκίνου, αν το γνωρίζουμε αυτό ιστορικό, την παρουσία ή όχι ιστορικού μεταμόσχευσης, την τιμή του INR και την τιμή του MCV. Όπω βλέπετε εδώ, όταν το σκόρ είναι 0 έω 4 από αυτέ τι παραμέτρου, η πιθανότητα να έχουμε TTP είναι πρακτικά 0. Όταν το score είναι 5, υπάρχει μια πιθανότητα 10 με 25% να συμβαίνει TTP. Όταν το score είναι 6 με 7, η πιθανότητα αυξάνεται πάρα πολύ. Σε, αυτό το, σε αυτή τη διαφάνεια φαίνεται η εξέλιξη τη θεραπεία τη τρομοκρατική πορφία από την πρώτη περίπτωση που περιγράφηκε από τον Ηλία Μόσκοβιτ το 1924 σε ένα κορίτσι 16 ετών, έως την ε, αναφορά για χορήγηση στεροειδών στην αντιμετώπιση, έως την ε, χορήγηση πλάσματος, την ε, θεραπευτική πλασμαφέρεση που ήρθε πιο μετά, τα αυτοαντισώματα ενάντια στην Άνταμς 13, στη λειτουργία της Άνταμς 13 στη δεκαετία του 1990, σχετικά πρόσφατα, την εισαγωγή του ρητούξιμα του μονοκλονικού αντισώματος, ε, του αντισύντη 20 στη θεραπευτική Εκτό ενδείξεων ακόμα και σήμερα, αλλά το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ συχνά, το μπορτέζομιμπ και τώρα τα στοχευμένα μονοκλονικά όπω είναι το καπλασίζομιμπ. Καθώ και ε, η ανασυνδυασμένη μορφή τη 13, η οποία έχει μελετηθεί σε κάποιε πρώιμε μελέτε, αλλά δεν έχουν προχωρήσει αυτέ οι μελέτε πάρα πολύ σε βάθο. Εδώ να πούμε ότι η TTP την εποχή που πρωτοπεριγράφηκε είχε θνητότητα 90%. Σήμερα έχει 90% απάντηση στη θεραπεία. Έχει αντιστραφεί η σχέση. Σε αυτή τη διαφάνεια φαίνεται η προτινόμενη αντιμετώπιση σύμφωνα με την Διεθνή Εταιρεία Θρόμβωση και Μόσταση του 2020, όπου αφού κάνουμε τον αρχικό έλεγχο και θεωρήσουμε ότι είμαστε μπροστά σε μια κατάσταση που προσωμιάζει σε TTP, ξεκινάμε πλασμαφέρε και χορήγηση στεροειδών. Εάν έχουμε τα αποτελέσματα τη Άνταλ 13 και είναι κάτω από 10%, μπορούμε να Μάλλον, πιο πρωτού φτάσουμε εκεί, μπορούμε να σκεφτούμε τη χορήγηση Rituximab ή όταν είμαστε σχεδόν σίγουροι ότι πρόκειται για γνήσια DTP. Αν όχι, θα περιμένουμε την Adams 13 τα αποτελέσματα και αν η δραστηριότητα της είναι πάνω από 20% το σταματάμε όλες τις θεραπείες για την DTP και πάμε να αναζητήσουμε άλλα αίτια και άλλες θεραπευτικές μεθόδους αντιμετώπισης. Εάν είμαστε οριακά μεταξύ 10 και 20% εξαρτάται από την κρίση μας. Δηλαδή βλέπουμε αν ανταποκρίνεται ο ασθενής, αν υπάρχουν άλλες πιθανές αιτίε για να κάνει θρομβωτική μικροαγκαιοπάθεια και συνεχίζουμε. Έτσι λοιπόν η πλασμαφαίρεση έω κλινική ανταπόκρισης και σταθεροποίηση αριθμό πεταλίων σε αριθμό πάνω από 150.000 ένα μικρό λίτρο για δύο συνεχόμενες ημέρες και παρουσία φυσιολογικής LDH είναι ε, η θεραπεία εκλογής στη DTP. Πάντα ξεκινάμε και κορτικοστεροειδή, συνήθω 1 έω 2 ξεκινάμε και προσπάθεια να σε βαριέ περιπτώσει 1000 μιλιγκράμμα σολουμεντρόλ ενδοφλεβίω. Και βέβαια ξεκινάμε και προσπάθεια να χορηγήσουμε ρητούξιμα, το οποίο είναι εκτό ενδείξεων, κάνουμε τα χαρτιά, σχετικά σύντομα έρχεται η απάντηση. μιλιγκραμμ σολουμεντρολ ενδοφλεβιω και εδώ να πούμε ότι το ρητούξιμα σχετικα συντομα ερχεται η απαντηση εδω θέση στην κλασική DTP, γιατί έχει δείξει ότι μειώνει και τι υποτροπέ και μειώνει τι μέρε νοσηλεία και επισπεύδει την αποκατάσταση γενικότερα. Επιπλέον, εδώ να πούμε ότι μια χρήσιμη πληροφορία το ρητούξαν πρέπει να το χορηγούμε αμέσω μετά από συνεδρία πλασμαφαίρεση για να μην το αφαιρούμε με την πλασμαφαίρεση. Και βέβαια έχουμε το νέο μονοκλονικό στοχευμένο αντίστοιχο, το καπλασίζουμα, για το οποίο θα μιλήσουμε πιο μετά. Στη διαφάνεια αυτή φαίνονται όλε οι κυριότερε μελέτε για το ρητούξιμα στην θρομβωτική θρομοπενική πορφύρα. Εδώ βλέπετε ότι έχω σταθεί στο ότι μειώνει τη διάμεση διάρκεια νοσηλείας περίπου μια εβδομάδα, που είναι πολύ σημαντικό. Και επίση ότι όσο πιο νωρί δώσουμε το Rituximab, έχουμε λιγότερε μέρε πλασμαφαίρεση. Βλέπετε διάμεσε 16 μέρε έναντι 24 χωρί τη βοήθεια του Rituximab. Μια διαφορά που ήταν στατιστικά σημαντική. Και μικρότερη διάμεση νοσηλεία, όπω φάνηκε και στι προηγούμενε μελέτε. Το Καπλασίζουμαμπ, η μελέτη Χέρκουλε, είναι η μελέτη η οποία οδήγησε, η μελέτη φάση η οποία δημοσιεύθηκε το 2019 στο New England Journal of Medicine και οδήγησε στην έγκριση του παράγοντα αυτού από το FDA και από, την, από τον ΕΜΑ λίγο λοιπόν, πιο μετά. Είναι ένα εξανθρωποποιημένο ε, αντίσωμα το οποίο στοχεύει στο, στην περιοχή Α1 του Φων Βίλεμπραντ παράγοντα και με τον τρόπο αυτό μπλοκάρει την αλληλεπίδρασή του με την γλυκοπρωτεΐνη 1B των αιμοπεταλίων. Είχε δειχθεί στη μελέτη αυτή ότι η χορήγησή του μαζί με την υπόλοιπη θεραπεία τη TTP, δηλαδή την πλασμαφαίρεση, οδηγεί και σε κάποιου ασθενεί και ρητούξιμα, οδηγεί σε λιγότερε μέρε πλασμαφαίρεση, σε ταχύτερη αποκατάσταση των αιμοπεταλίων, λιγότερε εξάρσει. Εξάρσει λέμε την, ουσιαστικά την υποτροπή τη TTP πριν από τι 30 μέρε. Μετά τι 30 μέρε το λέμε υποτροπή. Εντάξει, παίζουμε λίγο και με τι λέξει. και λιγότερη διάρκεια νοσηλεία. Και μετά φάνηκε ότι μειώνει και τους σχετιζόμενους με, την, με την κατάσταση αυτή θανάτους και την μείωση ε, επ ε, θρομβοεμβολικού επεισοδίου σε σχέση με την ομάδα πλασίμπο. Ωστόσο, επειδή είναι μια πολύ ακριβή θεραπεία, που χορηγείται για πολλές μέρες, πρόσφατα, στο Αμερικάνικο Συνέδριο της του 2022 το Δεκέμβριο, βγήκε ένα, μια δημοσίευση μικρή, η οποία πήρε τα πραγματικά δεδομένα της χορήγησης του καπλασίζουμαμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες και οι συγγραφείς αυτής της μελέτης εμφάνισαν κάποιους προβληματισμούς ως προς τη χρήση του, γιατί λένε ότι από τις δημοσιευθείς εργασίες δεν είναι σαφές το τι γίνεται στους ασθενείς οι οποίοι δεν πηγαίνουν καλά και στους ασθενείς οι οποίοι έχουν την τάση να αιμορραγούν, το οποίο είναι η κύρια παρενέργεια της χορήγησης του καπλασίζου Επιπλέον, στην Αμερική, επειδή εκεί τα, προ... τα θέματα αυτά με, τα... με τι ασφαλιστικέ αποζημίωσει είναι οξύτερα από ό,τι στην Ευρώπη, θέτουν και το θέμα του κόστου. Ωστόσο, και αυτοί παραδέχονται ότι το καπλασίζουμαντ έχει, έχει την αξία του, ειδικά στου πολύ βαριά πάσχοντε, στου ασθενεί που είναι ανθεκτικοί στην πλασμαφαίρεση και στο ρητούξιμαντ, στου ασθενεί που εμφανίζουν αλλεργία στο πλάσμα ή σε εκείνου που έχουν πολύ σοβαρή έλλειψη τη SADAM13, όταν έχουμε τα αποτελέσματα σχετικά σύντομα. Στην Ευρώπη έχει δημοσιευθεί τώρα, πριν από λίγες μέρες, μία μεταανάλυση ε, των δημοσιευθυσών μελετών με το καπλασίζουμα για 1.119 ασθενείς μιλάμε ε, και εκεί φαίνεται ότι είναι αποτελεσματική θεραπεία στους ασθενείς με την ε, αυτοάνωση μόρφη της TTP που είναι η κυριότερη, ειδικότερα στη μείωση την, των υποτροπών, της ανθεκτικότητας στη θεραπεία και στην αύξηση του αριθμού των αιμοπεταλείων. Ο κίνδυνο τη αιμορραγία είναι υπαρκτό και αυξημένο, αλλά σύμφωνα με τα όσα έχουν δημοσιευθεί στι μελέτε αυτέ, ήταν, διαχει... ήταν μια διαχειρίσιμη ανεπιθύμητη ενέργεια. Άλλε νεότερε επιλογέ που μελετώνται στη DTP είναι ε, μια... ένα ανταγωνιστή του GP1B των αιμοπεταλλίων, η Αμφιμπατίδη, η οποία προέρχεται από δηλητήριο φιδιού. Ε, ωστόσο, οι, τα δεδομένα είναι πολύ λίγα και χρειάζονται προοπτικέ μελέτε για να δούμε τη χρησιμότητα αυτού του παράγοντα. Και επίση, ενώ υπήρχε ένα ενθουσιασμό πριν από 3-4 χρόνια με τον ανασυνδυασμένο Άνταμ 13 ω αντικαταστάτη τη πλασμαφαίρεση, φαίνεται ότι αυτό ίσω να είναι πιο χρήσιμο στι σπάνιε περιπτώσει κληρονομική TTP ε, και χρειάζονται και για τον παράγοντα αυτό περισσότερε μελέτε. Και πάμε να μιλήσουμε και για το άτυπο αιμολυτικό ουρεμικό σύνδρομο ή όπως τα τελευταία βιβλία αρέσκονται να γράφουν μεσολαβούμενο από συμπλήρωμα αιμολυτικό ουρεμικό σύνδρομο. Ε, είναι μια σπάνια κατάσταση βέβαια, η οποία προκαλείται από διαταραχές στην εναλλακτική οδό ενεργοποίησης του συμπληρώματος με αποτέλεσμα ε, δυσλειτουργία των, του, ενδοθυλίου και δημιουργία μικροθρόμβων. Ε, το, στο, στο άτυ, άτυπο αιμολυτικό ουρεμικό σύνδρομο, οι αιτίε που μπορούν να το προκαλέσουν είναι ή γονιδιακέ βλάβε, οι οποίε έχουν περιγραφεί και είναι αρκετέ, είτε άλλε αιτίε παροδικέ. Σε αυτή τη διαφάνεια φαίνεται η φυσιοπαθολογία με την εναλλακτική οδό ενεργοποίηση του συμπληρώματο, που όταν ενεργοποιηθεί ανεξέλεγκτα προκαλεί το σύνδρομο αυτό. Και εδώ φαίνεται και ο χώρο δράση του εκουλίσμου από του μονοκλονικού αντισώματο που αναστελεί το C5 κλάσμα του συμπληρώματος, και λειτουργεί θεραπευτικά με μεγάλη επιτυχία στο, στη συγκεκριμένη κατάσταση. Στον πίνακα αυτών φαίνονται κάποιε από τι αναγνωρισμένε μεταλλάξει που συνδέονται με το άτυπο αιμολυτικό ουρεμικό σύνδρομο. Και να μιλήσουμε για την κλινική εικόνα. Η κλασική τριάδα είναι θρομβοπαινία, μικροαγκεπαθητική αιμολυτική ανημία και οξία νεφρική βλάβη. Πολύ συχνά έχουμε στα τρία των περιπτώσεων εικόνα νεφροσικού συνδρόμου και πιθανή ανάγκη για του ασθενεί. Ευνίδε εμφάνιση σοβαρού βαθμού υπέρταση, είναι χαρακτηριστικό κλινικό στοιχείο, πολύ αυξημένη τιμή κρεατινίνη, καθώ και αιμοπετάλια πάνω από 30.000, ε, που δεν είναι το σύνδεστη DTP και οδηγούν τη διαγνωστική σκέψη προ την κατεύθυνση του αιμολυτικού ουρεμικού. Πολύ συχνέ έχουμε και τι εξωνεφρικέ εκδηλώσει στο άτυπο αιμολιτικό ουρεμικό, όπω είναι από το κεντρικό νευρικό σύστημα, με εικόνα ακόμα και ημιπάρεση ή ημιπληγία από το καρδιαγκιακό σύστημα με εικόνα εμφράγματος, από τα περιφερικά αγγεία, από πνευμονική αιμορραγία, μπορεί να έχουμε εικόνα παγκρατήτηδας, μπορεί να έχουμε αιμορραγία από το πεπτικό και μπορεί να έχουμε και ραβδομιόλυση. Στο άτυπο αιμονητικό ουρεμικό σύνδρομο, ο αλγόριθμος διάγνωσης αντιμετώπισης φαίνεται συνοπτικά σε αυτό το σχήμα. Ε, αυτό το οποίο πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι αν είμαστε σχετικά βέβαιοι ότι πρόκειται γι' αυτό, θα πρέπει να ξεκινήσουμε όσο γίνεται νωρίτερα το εκουλίζουμε, δηλαδή το μονοπλονικό αντίστοιχο που ε, στοχεύει στο C5 κλάσμα του συμπληρώματο. Γενικά, η θεραπεία εκλογή είναι η θεραπεία ενάντια στο συμπλήρωμα, στην ενεργοποίησή του με το εκουλίσμα. Ε, ότι επίση πρέπει να πούμε ότι οι ασθενεί οι οποίοι έχουν ενεργό εικόνα, πολύ έντονη εικόνα ενεργού ε, θρομβωτική μικροαγκυπαθική αναιμίας, ανεμία, συνήθω ανταποκρίνονται πιο γρήγορα στη θεραπεία. Όσο πιο νωρίς την ξεκινήσουμε τη θεραπεία, τόσο καλύτερα θα πάνε τα πράγματα ως προς την εφρική λειτουργία. Ε, φαίνεται ότι όταν χρησιμοποιήσουμε αντιθεραπεία αντί στο συμπλήρωμα, οι υφέσεις κρατάνε. Και υπάρχει και ο τρόπος παρακολούθησης μέσω του επίπεδου του CH50. Ο, ε, όταν είναι κάτω από 10% σημαίνει ότι έχουμε καταστολή της ενεργοποίησης εναλλακτικής οδού του συμπληρώματος, άρα είμαστε καλά. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι ασθενεί στους οποίους επιλέγουμε να χορηγήσουμε το επολύζωμα θα πρέπει να εμβολιαστούν όσο αν πρόκειται να προβούν σε σπληνεκτομή. Και είναι λογική και η χορήγηση προφυλακτικών αντιβιωτικών στη διάρκεια της θεραπείας με κουλίσμα, ακόμα και αν έχουμε εμβολία στους ασθενείς μας. Ε, η θεραπεία λοιπόν με τους παράγοντες άνδρες συμπλήρωμα μπορεί να διακοπεί όταν οι ασθενείς έχουν καλή απάντηση στη θεραπεία, αλλά πρέπει να τους παρακολουθούμε τακτικά. Εδώ έχουμε και μια σύνοψη των μελετών για το εκουλίσμα στο άτυπο αιμολυτικό ουρεμικό. Η τελευταία, που είναι δύο προοπτικές φάσεις, δύο μελέτες μαζί, φαίνεται ότι δείχνει αυτά που είπαμε, ότι η νεφρική λειτουργία διασώζεται στους ασθενείς που παίρνουν το εκουλίσμα και επίσης έχουμε καλύτερη ποιότητα ζωής γενικότερα. Και βέβαια αυτό που είπαμε για τις μέρες, ότι πρέπει να ξεκινάμε νωρίς, εδώ φαίνεται στη μελέτη αυτή που επίσης είναι προοπτική, ότι του 2016, ότι οι ασθενεί που πήραν το εκουλίσμα λιγότερε από 7 μέρε από τη διάγνωσή του έχουν στατιστικά σημαντικά καλύτερη βελτίωση τη νεφρική λειτουργία ε, και γενικότερα καλύτερη έκβαση από ό,τι οι ασθενεί που πήραν το μονοκλονικό μετά τι 7 μέρε. Όμω το εκουλίσμα έχει μειονεκτήματα. Δεν θα αναφερθούμε στα γενικότερα που έχουν να κάνουν με τη δράση του, γιατί αυτά είναι γνωστά ίσω, με την ανασοκαταστολή δηλαδή, κυρίω προκαλεί αλλά θα αναφερθούμε σε ένα μειονέκτημα με τη δράση του, δηλαδή ότι, στο ότι χρειάζεται πολύ συχνέ ενεχίσει. Για τον λόγο αυτό έχει εισαχθεί ένα καινούριο μονοκλονικό, το οποίο διαφέρει μόνο κατά τέσσερα αμινοξέα με το, ρα... με το είναι το ραβουλίζουμα. Τι πετύχαμε με αυτό, αλλάξαν δύο αμινοξέα, ώστε το μονοκλονικό να συνδέεται με το συμπλήρωμα ενδαγκιακά και όταν περάσει στο ενδοθήλιο να επανέρχεται στην κυκλοφορία. Ε, αυτό το καταφέρανε με την αλλαγή μόνο 4 αμενοξίων συνολικά. Με αποτέλεσμα το ραβού να χορηγείται σε πολύ πιο εύκολο ε, δοσολογικό σχήμα. Αντί για κάθε 2 εβδομάδε που είναι το εκουλίζουμε κάθε 8 εβδομάδε. Εδώ υπάρχει και μια μελέτη που δείχνει ε, την, μετά από μακρά παρατήρηση τη λειτουργία του ραβουλίζου στο άτυπο αιμολυτικό ουρεμικό, η οποία, όπως βλέπετε, δείχνει ότι οι ασθενείς που πήραν για 26 εβδομάδε το μονοκρονικό αυτό, πήγαν πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, στην Κάπταν Μάιρ Καμπίλη ε, καμπύλη αυτή φαίνεται ότι όσο περνάει ο καιρός πηγαίνουν όλο και καλύτερα. Το ίδιο συμβαίνει και με τις τιμές των αιμοπεταλίων, τις τιμές της LDH και της αιμοσφαιρίνης. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες φαίνονται όλες εδώ. Ε, δεν είναι μη διαχειρίσιμες, είναι αντιμετωπίσιμες και είναι πολύ λίγες. Ενδιαφέρον εδώ να δείξουμε ότι δεν είχαν καθόλου ας πούμε, ε, Λιμόξαπομονημίνη από τη δοκοκό, που είναι μεγάλο φόβο στου ασθενεί που παίρνουν αντισυμπληρωματική θεραπεία. Και τελειώνοντα, να αφήσουμε και τα μηνύματα που πρέπει να πάρουμε μαζί μα ότι οι θρομβοτικέ μικροαγκυοπάθειε είναι συστηματικέ διαταραχέ που μπορούν να επηρεάσουν όλα τα όργανα στα οποία υπάρχουν μικρά αγκία, ειδικά το κεντρικό νευρικό, το έντερο και τα νεφρά. Ε, ο συνδυασμό παρουσία τρομοπενία και μικροαγκυπακτική αμολυντική ανεμία θα πρέπει να: οδηγεί στην υποψία ύπαρξης ε, ε, Διαγνωστικά θα πρέπει να λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα δείγματα πριν την έναρξη της πλασμαφαίρεσης και βέβαια να μελετάμε, να στέλνουμε πάντα επίπεδα ADAMS-13. Ε, να θυμόμαστε ότι κάτω από 10% πάμε για TTP, πάνω από 10% πάμε για άτυπο αιμολυτικό ουρεμικό και ότι η στάνταρ θεραπεία για το άτυπο αιμολυτικό ουρεμικό πρέπει να στοχεύει στο συμπλήρωμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ήθελα μόνο... Ε, έχετε κάποιες ερωτήσεις να κάνετε στον κύριο Παρδάλη. Εγώ ήθελα να παρατηρήσω ότι στο, στα σχόλιά σου, τόσο στο ουρεμικό αιμολυτικό, όσο και στην θροβωτική θροβωμενική πορφία, είδα ότι η παλιά, τα παλιότερα δεδομένα, ήταν όσο πιο ξεκινάς με την πλασμαφέρεια και τα κορτοκοειδή τώρα και αφήνεις τα μονοκλονικά αντισώματα σε περίπτωση που ή να ανταποκρίνεται ή έχει υποτροπή. Τώρα φαίνεται ότι τα βάζουμε από την πρώτη γραμμή για να μειώσουμε και την νοσηλεία και τις πλασμαφαιρέσεις και το ενδεχόμενο υποτροπών. Ισχύει? Ισχύει. Πρακτικά και εμείς το κάνουμε. Πρακτικά νομίζω ότι πλέον όλοι όταν υποπτεύονται ότι είναι γνήσια TTP και δεν υπάρχει διαφοροδιαγνωστικό πρόβλημα με άτυπο ή κλασικό αιμολυτικό ουρανικό σύνδρομο, θα ξεκινήσουν όλοι πολύ σύντομα ρητούξιμα. Δηλαδή στη δεύτερη-τρίτη μέρα τη νοσηλεία, πιστεύω Αφού δηλαδή γίνουν και τα γραφειοκρατικά, που είναι τα χαρτιά με την έγκριση, μπορούμε να το ξεκινήσουμε. Και νομίζω και σε πολλά νοσοκομεία και πριν την έγκριση υπάρχει τρόπο να το χορηγήσουμε. Και είναι και ωφέλιμο. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παρδάλη. Ήταν εξαιρετική ομιλία. Αν εγώ μπόρεσα να τα συμπυκνώσω λίγο ξανά στο μυαλό μου, είναι ότι διαγνωστικά σε αυτές τις δύο καταστάσεις... Uh, δεν έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα, αλλά θεραπευτικά η εξέλιξη είναι πάρα πολύ μεγάλη και βλέπω μέχρι και τις τελευταίες μέρες καινούργιε μελέτες για μονοκλονικά και στοχευμένες θεραπείες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό που θέλω λοιπόν να πω είναι να κρατήσουμε στο μυαλό μας ότι αν βρούμε έναν ασθενή, συνήθω νέο, και uh, αν συνδέεται και με μια φυσιολογική κατάσταση, γυναίκα έγκυος η οποία ρίχνει τα αιμοπετάλια, έχει υψηλό LDH, καλό αιμορραγικό ε, και πιθανώς νευρολογικό σύμπτωμα, παροδικού ισχυμικού, το μυαλό πρέπει να πηγαίνει κατευθείαν στην uh, TTP. Αν δεν βρούμε και κρεατινίνη, το μυαλό πηγαίνει στο δεύτερο σύνδρομο, στο ουρεμικό αιμολυτικό και άμεσα πρέπει να πηγαίνει σε εξειδικευμένο κέντρο. Ερώτηση. Επειδή βλέπω μετρήσεις, άνταντς 13 και ούτω καθεξής, στοχευμένες θεραπείες με καινούρια μονοκλονικά, που είναι και ακριβά οργανωτικά στην Ελλάδα, είναι άσχετο από το επιστημονικό κομμάτι, εσείς που έχετε την εμπειρία της αντιμετώπισης αυτών των δύο. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα, είναι εύκολα προσβάσιμες οι εξετάσεις και οι στοχευμένες θεραπείες ή μας παίρνει χρόνο που χάνεται από τον ασθενή. Για, την... Για το συνηθισμένο αντικείμενο που έχουμε εμεί αιματολόγοι που είναι η TTP, με το ρητούξιμα που γενικά βρίσκουμε την άκρη. Γιατί αυτό είναι που θα το θέλουμε νωρί. Τώρα για το καπλασίζουμε, εμεί εδώ πέρα δεν το έχουμε δοκιμάσει, από όσο ξέρω, στον Τιναν. Ε, υπάρχει όμω, είναι εγκεκριμένο. Ε, μπορεί κανεί να το πάρει, γιατί ανήκει και στα όρφαν φάρμακα από τον ΕΜΑ, οπότε πήρε και την έγκριση σχετικά εύκολα και είναι προσβάσιμο. Απλώ εκεί θέτει το θέμα, ποιου θα ωφελήσουμε. Δηλαδή, ήδη πριν την εμφάνιση και του καινούριου μονοκλονικού η ανταπόκριση ήταν 90%. Ίσως και με το ρητούξι μου και παραπάνω. Δηλαδή και μόνο με την πλασμαφαίρεση και τα κορτικοστερίδη ήταν πολύ καλά τα πράγματα. Απλώ όλα αυτά στοχεύουν στη μείωση και τη νοσηλεία και των πλασμαφαιρέσεων. νομίζω όμω ότι η εμπειρία έχει δείξει, τουλάχιστον σε άλλε δύσκολε παθήσει τη αιματολογία, που χρειαζόμαστε καινοτόμα φάρμακα, εύκολα τα παίρνουμε, ειδικά όταν υπάρχει έγκριση. Ω προ το κομμάτι του άτυπου αιμολυντικού ρομικού εδώ θα πρέπει, αν έχουμε κάποιον νεφρολόγο, δεν βλέπω κάποιον. Στο πάνελ, μήπω μα έλεγε αν έχουν την εμπειρία να το δίνουν εύκολα. Φαντάζομαι και εκεί εύκολα θα το δίνουμε. Τουλάχιστον το εκουλίζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπάρχουν ερωτήσει, ή να πάμε στο αμέσω επόμενο θέμα, το οποίο είναι διαδικτυακό.